κεφαλόπονος, ζάλι, δυσκολία στην ομιλία, μουδιάσματα στο πρόσωπο, πόνο στη κοιλιά, πόνος, πρίξιμο, αλλαγή στο χρώματος στο πόδι, δυσκολία στην αναπνοή, πρίξιμο, πόνωση στο χέρι. Είναι αυτά που θα πρέπει και κυρίως αυτά να εμφανιστούν μετά την δεύτερη ή τρίτη μέρα μετά τον εμβολιασμό. Έναν κατάλογο συμπτωμάτων που θα πρέπει να θορυβήσουν όσους έχουν εμβολιαστεί, οδηγώντας τους στο γιατρό για περαιτέρω έλεγχο, έδωσε μιλώντας στο ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη, ο καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας. Κάνουμε το εμβόλιο. Φυσιολογικά 24 το πολύ 48 ώρες μετά το εμβόλιο. Έχουμε αυτό που λέμε φλεγμονώδη αντίδραση μετά το εμβόλιο. Και τα παιδάκια την κάνουν αυτή. Αυτά τα συμπτώματα είναι άτυπα, όπως λέμε. Δηλαδή, αφορούν ένα. Μπορεί να το κάνουν και για ψυχολογικούς λόγους. Και εκεί μετά είναι το πρόβλημα στο γιατρό. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξέρουν οι γιατροί να το αντιμετωπίσουν. Όπως τόνισε, ο πολίτης που εμβολιάζεται θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση έως και 28 ημέρες από την πρώτη δόση, ώστε να ενεργοποιηθεί στην ενδεχόμενη έστω και μικρή πιθανότητα να βρίσκεται μπροστά στην εμφάνιση θρόμβου. Η περίοδος είναι, με βάση τις δημοσίευσεις που έχουμε σήμερα, τέταρτη, πέμπτη μέρα μετά τον εμβολιασμό έως την 28η ημέρα. Πάμε λοιπόν τώρα στο γιατρό. Ειδοποιείται. Τι κάνει και τι συστήνει. Καταρχήν να υποτιμήσει, γιατί πολύ συχνά όταν έχουμε τέτοια πράγματα, τέτοιες εκδηλώσεις, πονοκέφαλο, ζάλι κτλ. Δίνουμε ένα παυσίπονο και λέμε θα το παρακολουθήσουμε. Σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να το υποτιμήσει, εφόσον έχει προηγηθεί εμβολιασμός. Και δεν πρέπει να το υποτιμήσει, γιατί πρέπει να κάνει δύο διαγνωστικές εξετάσεις. Μία είναι γενική αίματος, η άλλη είναι δέλτα διμέρη. Έτσι λέγεται. Και χρόνος πήξης, βασικές αιματολογικές πυκτικές εξετάσεις που γίνονται εύκολα σε κάθε εργαστήριο, ακόμη και στα μικρά μικροβιολογικά εργαστήρια σε κέντρα υγείας. Ο ίδιος, αναφερόμενος στα συμβάντα που εκδηλώνονται μετά τους εμβολιασμούς, τόνισε ότι αυτά παρακολουθεί και ερευνά πλέον η επιστημονική κοινότητα. Χρειάζεται να εκπαιδευτούν οι γιατροί. Δηλαδή, πρώτο βάθος περίθαλψης, αυτό που λέμε από την πρώτη ώρα. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις επιδημία χωρίς να έχεις ουσιαστικά να στηρίζεις ουσιαστικά στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή σε επαφή με τον, με τον πληθυσμό. Και δεύτερον, ψηλή φαρμακοεπαγρύπνηση.